Καλησπέρα και πάλι, συνεχίζουμε με τα διαδραστικά αντικείμενα H5P. Σε αυτό το βίντεο δεν θα δείξουμε έναν ακόμα τύπο αντικειμένου, αλλά κάτι πάρα πολύ χρήσιμο, μια πολύ βασική λειτουργία. Τη λειτουργία δηλαδή πώς μπορούμε να αντιγράψουμε ένα αντικείμενο H5P και να το διαμορφώσουμε για τις ανάγκες μας. Για παράδειγμα πάμε εδώ στα παραδείγματα, ας δούμε ότι έχουμε δει οπουδήποτε δηλαδή μπορούμε να βρούμε ένα εκπαιδευτικό αντικείμενο όπως εδώ ας πάω στο δεύτερο παράδειγμα όταν λοιπόν ενσωματώνεται σε μια σελίδα ένα αντικείμενο HP, H5P ανάλογα αν ο δημιουργός έχει ενεργοποιήσει το κουμπάκι Reuse που βλέπετε εδώ κάτω το οποίο σημαίνει ότι μπορώ να το κατεβάσω σε αρχείο τύπου H5P στην πράξη είναι σαν ένα αρχείο zip το αποθηκεύω λοιπόν εφού έχουμε κατεβάσει ένα τέτοιο αντικείμενο θα δημιουργήσουμε εμείς ένα καινούριο για να το χρησιμοποιήσουμε εμείς θα πάμε λοιπόν όχι στη δημιουργία ενός τύπου στη μεταφόρτωση θα επιλέξουμε εδώ με το κουμπί μεταφόρτωση αρχείου το έχω στο είναι αυτό που κατέβασα τώρα νομίζω και θα πατήσω χρήση και μόλις γίνει η μεταφόρτωση με επιτυχία. Βλέπουμε λοιπόν έχει δημιουργηθεί το εκπαιδευτικό αντικείμενο σχετικά είναι τύπος κάρτες διαλόγου και μπορώ εγώ πολύ απλά να αλλάξω εδώ το κείμενο στο συγκεκριμένο εφανίζεται και ένα αρχείο ήχου υπάρχει ήδη μπορώ εγώ απλά να αλλάξω τα κείμενα στα ελληνικά δηλαδή να κάνω μια μετάφραση για να δούμε πως εμφανίζεται αυτό τώρα που το έχουμε φτιάξει <χω> Λειτουργεί μια χαρά, Μπορώ λοιπόν να το επεξεργαστώ και αν κάνω εδώ αντιγραφή, αφού κάνω λοιπόν αντιγραφή μπορώ να το ενσωματώσω κάπου αλλού με κάποιο τρόπο όπως έχουμε δείξει και αν θέλω να εμφανίζεται και στο, στη δικιά μου σελίδα τα κουμπάκια για επαναχρησιμοποίηση θα ορίσω εδώ στην επεξεργασία την επιλογή εφάνιση κουμπιού χρήσης εδώ και έτσι για να μπορούν και οι υπόλοιποι να κάνουν επαναχρησιμοποίηση του αντικειμένου μου. Βλέπουμε λοιπόν εμφανίζονται και τα κουμπιά για χρήση, reuse ή ενσωμάτωση. Αυτά λοιπόν για την επαναχρησιμοποίηση αντικειμένων H5P.